Στις 7 Ιουλίου θα γίνουν οι εθνικές εκλογές στην Ελλάδα με επίκληση ως εθνικού λόγου την ανάγκη ομαλής πορείας της οικονομίας. Αυτό ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό Α ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρη Τζανακόπουλος. Η κυβέρνηση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες της. Η διάλυση της Βουλής θα γίνει στη βάση της επίκλησης του γεγονότος ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική και οικονομική πορεία της χώρας μέσα από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Επομένως, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απαραίτητο του Πρωθυπουργού. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει ήδη από την Κυριακή. Και ενώ τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται ήδη για την εκλογική μάχη, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες για το άτυπο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αντίστοιχα. Προσερχόμενος στο άτυπο δείπνο, ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πως για την Προεδρία της Κομισιόν επρόκειτο να ταχθεί κατά της επιλογής του Μάνφρεντ Βέμπερ. Θα στηρίξω την επιλογή του Φρανς Τίμερμανς. Πέραν αυτού, θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μόνο μια στάση υπεύθυνη ως προοδευτικού ηγέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και μία εθνικά ωφέλιμη στάση, καθώς θεωρώ ότι η επιλογή του κυρίου Βέμπερ για την Προεδρία της Κομισιόν θα δημιουργήσει μεγάλες απειλές και κινδύνους για τα συμφέροντα της χώρας μας και συνολικότερα για τα συμφέροντα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και την ευρεία νίκη του κόμματός του. Την Κυριακή, η Ελλάδα έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Και αποδείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε τις δυνάμεις των άκρων και του λαϊκισμού, εστιάζοντας στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους Έλληνες. Πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις, πώς θα δημιουργήσουμε δουλειές, πώς θα μειώσουμε τους φόρους, πώς θα αισθάνονται ξανά ασφαλείς στις γειτονιές τους. Καθώς οδεύουμε προς τις εθνικές εκλογές, θα εργαστούμε σκληρά ώστε να πείσουμε τους Έλληνες ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη τους. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την ηγεσία του ποταμιού, είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με άλλο κόμμα και εισηγήθηκε τη μη κάθοδο του κόμματος στις επικείμενες εκλογές.